αλλά σε μία πρόκληση που με έκανε η Μαρία Δουράκη, η αγαπημένη Μαρία Δουράκη, και του σταθμού αλλά και δικιά μου από παλαιότερες εκπομπές. Έχουμε άλλωστε να εμφανιστούμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Μετά από τα τελευταία γεγονότα στο Κάραβελ, μετά από αυτή την υπέροχη κασέτα, που είχα κάποιες αντιρρήσεις, τις οποίες συζήτησα και θα συζητήσω και απόψε αν θέλει η Μαρία, η οποία με προκάλεσε λέγοντάς μου και για αυτές τις απορίες που είχα και εξεδήλωσα δημόσια, είπα δημόσια, αλλά ακόμη με προκάλεσε και σε ένα άλλο θέμα, επειδή εγώ φέρομαι ως συμπαθών προς το παλαιό ημερολόγιο και ειδικά προς την Ιερά Μονή της Φυλής, όπου εκεί γίνεται κατά την άποψή μου ένα έργο, όπου η Μαρία Δουράκη δεν αμφισβητεί, αλλά έχει και για εκεί τις αντιρρήσεις της. Πρόκληση λοιπόν, πρόσκληση μετέπειτα από την πρόκληση, εδώ, και η Μαρία Δουράκη, η αγαπημένη σας Μαρία Δουράκη, είναι άλλωστε αυτό το αγαπημένο σας δεν είναι σχήμα λόγου, είναι από τα χιλιάδες τηλέφωνα που δέχεται ο σταθμός όταν η Μαρία Δουράκη εμφανίζεται εδώ, όπως ήταν αυτή η λαό θάλασσα στο Κάραβελ, 5.000 κόσμος περίπου, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, αγκάλιασε την περίφημη ταινία για τον Αντίχριστο και για το Χάραγμα, όπως που εγώ την χαρακτήρισα για την τελειότητά της, αλλά και για το εύρος της, τη χαρακτήρισα Μπεν Χουρ. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και χαίρομαι που επανεμφανιζόμαστε μαζί, έστω και σε διάλογο και αντίλογο, έτσι, διαφωνούντες ή συμφωνούντες. Ναι, εγώ διαφωνώ, πως το είπα και πάλι, ότι η κασέτα βέβαια, η ταινία αυτή, την οποία εγώ χαρακτήρισα ως Μπεν Χουρ, αυτό λέει και ένα γράμμα απόψε και θα το διαβάσω, ότι είναι ένα Μπεν Χουρ, μια ταινία η οποία ήταν καταπληκτική και σε σκηνοθεσία και σε τεχνικές λεπτομέρειες που δεν μας έχει συνηθίσει, γίνονται κάποια πρόχειρα πράγματα γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια διαφώνησα ότι είχε κάποιες υπερβολές, σας είπα τότε, και ήσουν η Δουράκη η μενόμενη εναντίον μου, με πήρες τηλέφωνο και μου λες δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φερπίνει για το σφράγισμα των ζώων ή για το σφράγισμα γενικότερα κάποιων άλλων καταστάσεων. Μα γι' αυτό αλλά δεν θα ήθελα να σταθούμε εκεί βασικά. Εγώ ήθελα να σταθούμε στην διαφωνία που είχα μαζί μου. Εγώ σου αντέταξα ότι εκεί πάνω γίνεται ένα έργο, ότι είμαι με τον, έχω υπερασπιστεί κατά καιρούς όλο το έργο του Κυπριανού. Γεύτηκα βέβαια όλες αυτές τις αλληλογραφίες που έγιναν με Κυπριανό, με την Ιερά Μονή του Αυγουστίνου, του Κυπριανού και Ιουστίνης, με τον περίφημο Καρδάση, τον περίφημο, τον χημικό αυτό γύρω από το 666, και εσύ βέβαια έχεις τις δικές σου θέσεις και δικές σου αντιλήψεις. Εγώ σε αυτή τη τηλεόραση δεν υπήρξα ποτέ από εκείνους, και αυτή είναι και η γενικότερη γραμμή, όπου σταθήκαμε σε κάποια άκρη, θα περάσουμε μόνο τα δικά μας και να αφήσουμε και τις απόψεις των άλλων που δικαιούνται να τις πούνε, εφόσον εμείς ανοιχτά διαφωνούμε μαζί τους. Λοιπόν, εγώ θέλω να αρχίσω από τον Κυπριανό. Τον Μητροπολίτη. Τον Μητροπολίτη Κυπριανό της Συνόδου, της Ιεράς Συνόδου των Ενισταμένων, όπως φέρετε, αυτή είναι η σφραγίδα, Ιερά Μονή, έτσι δεν είναι, ενισταμένων. Ιερά Μονή, ενισταμένων, ενισταμένοι. Λοιπόν, ποιες είναι οι διαφωνίες σου, διαφώτισέ με, εγώ δεν πάω να σου δηλώνω ότι εγώ είμαι από τους θαυμαστάς εκείνου του έργου. Μάλιστα. Εσύ θα μου πεις τα δικά σου. Ωραία. Εγώ δεν, επειδή συνεργάστηκα κατά καιρούς με όλους τους Μητροπολίτες, όχι σχεδόν, συνεργάστηκα, έδειξα τον αγώνα μου, πήγα πρώτα σε εκείνους και τους παρεκάλεσα τότε. Θα πρέπει να κάνω, με συγχωρείς, να κάνω μια διευκρίνηση, ναι, ότι εγώ με το μοναστήρι αυτό έχω καθαρός πνευματικές δοσοληψίες,
καθαρώς πνευματικές ισορροπίες. Τους έχω βοηθήσει, όπως ξέρεις εσύ, αλλά ξέρει και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης είναι εξομολόγος σου, όχι, βέβαια. Όχι, δεν είναι εξομολόγος μου. Έχω μία πνευματική σχέση, πηγαίνω σε κάποιες λειτουργίες. Δεν έχω πάρει ούτε ένα πρόσφορο. Και επειδή είχε τύχει σε κάποιο περιστατικό, μία εικόνα κάποτε αγόρασα, διάλεξα να πάρω και την πλήρωσα. Τα θυμάσαι αυτά. Τα λέω να κάνω ένα διαχωρισμό των θέσεών μου ως Γρηγόρης Μιχαλόπουλος απέναντι της Ιεράς Μονής Κυπριανού και Ιουστίνης. Λοιπόν, συνέχισε. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, σήμερα μετά από τόσο καιρό επανεμφάνισή μας μαζί στην τηλεόραση, στο κανάλι σου. Α, και έχω φάει και μερικές φορές στο τραπέζι τους, έτσι, στην τραπεζά του. Και εγώ έχω φάει στην τραπεζά του. Εντάξει. Στο παρελθόν και έχω συνεργαστεί κατά κόρον. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι στην πορεία τι μας προέκυψε. Και επειδή δεν θέλω να επικεντρώσω το όλον θέμα στην Μονή Κυπριανού, διότι διαφήμιση θα τους γίνει και όχι αυτό που θέλουν. Όχι, αυτό να βρούμε την αλήθεια. Θέλαμε διαφωτίσεις και εμένα και το δέχομαι δημόσια αυτό. Ναι. Γιατί αυτοί θέλουν τώρα να αναφερθούμε στην Μονή. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Όταν σου είπα ότι εγώ δεν δέχομαι κουβέντα για τον Κυπριανό. Να πω λοιπόν τις θέσεις μου και τις απόψεις μου. Ναι. Στο παρελθόν λοιπόν αδικήθηκα κατάφορα από την Μονή Κυπριανού, διότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ενώ μου είχε δώσει τότε την ταινία, να μην τα επαναλαμβάνομαι, και την έφτιαξα 55 λεπτά την οικουμενιστική εκείνη ταινία περί Καμπέρας της Αυστραλίας και όλα αυτά, Χριστόδουλου και όλα αυτά, Χριστοδούλου, όπου βγήκανε στην πορεία και βγήκε και ο Χριστόδουλος και ανέρεσαν του λόγου του αληθές ότι δεν παρευρίσκεται στα συμβούλια και στα διαβούλια, τα παγκόσμια συμβούλια των εκκλησιών ο Χριστόδουλος, και ότι η Δουράκη τον προσέθεσε. Λοιπόν, η Δουράκη δεν είναι ιεροκατήγορος, ούτε έχει καμία εμπάθεια, ούτε έχει κανένα μένος εναντίον των κληρικών να τους εκθέτει. Η Δουράκη είναι ένα άτομο κοσμικό, είναι μια γυναίκα πιστή στο σώμα του Κυρίου μας, είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και αγωνιζόμενο πρόσωπο. Λοιπόν, ούτε έχω πρωτοκαθεδρίες, ούτε είμαι υποψήφια για να λάβω αρχιπημαντική ράβδο, ούτε θέλω μήτρες και πατερίτσες, είμαι θηλυκού γένους. Και αυτό δεν μου το συγχωρούν, ότι μια γυναίκα έχει το σθένος, τα κότσια και το θάρρος να βγαίνει και να καταγγέλει όλους αυτούς για υποκρισία, για συμπεριφορά προδοτική και για όλα αυτά. Λοιπόν, ανάμεσα λοιπόν στις συνεργασίες που έκανα κατά καιρούς, ήταν και η Ιερά Μονή Κυπριανού. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ που βγαίνουν και λένε ότι την ευεργετήσαμε τέκνων του Κυπριανού, ή να υπάγομαι στον Κυπριανό πνευματικό παιδί να κάνω υπακοή με υποψήφια καλόγρια. Εγώ συνεργάστηκα και έκανα τον αγώνα μου, και μάλιστα αυτοί νόμιζαν ότι θα με χρησιμοποιήσουν προς όφελός των. Και όταν είδαν ότι η Δουράκη δεν υποτάσσεται, όπως και άλλοι Μητροπολίτες και Επίσκοποι, ότι η Δουράκη κάνει έναν αγνό ακέραιο αγώνα και δεν υποτάσσεται σε υποδείξεις επισκόπων, μητροπολιτών, ηγουμένων, γερόντων, και δεν έχει ούτε γεροντομανία ούτε προσωπολατρία, έχει χριστολατρία. Λοιπόν, αυτό δεν αρέσει. Αυτοί έχουν μάθει στις τούμπες, στα χειροφιλήματα και σε όλα αυτά που ακολουθούν στην πορεία, γιατί τον κόσμο τον έχουν κάνει υποτακτικών. Και βεβαίως, για να έχεις μια υπακοή τυφλή σε ένα γέροντα, σε έναν πνευματικό, σε έναν κληρικό, και να λες την ευλογία σας γέροντα κλπ, πρέπει να είσαι υποτακτική στο μοναστήρι του. Αλλιώς ο πιστός πηγαίνει, εξομολογείται, κάνει τα καθηκοντά του, τι υποδείξει μόλις εξομολογηθεί στον πνευματικό του, κοινωνάει, πηγαίνει σπίτι του και συμβουλεύεται τον πνευματικό. Όχι κάθε τρεις και λίγο τούμπες και γονικλησίες και γεροντά μου. Αυτά τα κάνουν μόνον οι μοναχοί που υπάγονται στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Εγώ δεν ήμουν υποψήφια καλόγρια να υποταγώ και να είμαι μέσα σε αδερφότητα για να με κατευθύνουν και να μου δίνουν τις εντολές που θέλουν αυτοί και να λένε αυτά που θέλουν αυτοί. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης λοιπόν Κυπριανός, από τότε που δεν μου εδόθη η ευκαιρία και το βήμα της τηλετόρα να απαντήσω τότε στον Χριστόδουλο Δημητριάδος, που στην πορεία απεδείχθη ότι είναι μέγας οικουμενιστής και όντως παρευρίσκεται και ο Μελέτιος Πρεβέζης και ο Χρυσόστομος Περιστερίου και η του Φαναρίου Μεριά, και όλοι αυτοί είναι καταγεγραμμένοι σε κασέτες, σε συμπόσια, σε διαβούλια, σε συνελεύσεις, σε πανθρησκειακές συγκεντρώσεις. Λοιπόν, αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα, δεν τα λέει η Δουράκη. Τα λέει η ιστορία.
Ιδουράκη, δεν έχει να πει τίποτα, ίσα ίσα, που θα προσκυνούσε όσους είχαν χριστολατρεία και όσους προωθούσαν και προέτρεπαν οι επιμενάρχες αυτοί για πιστή ταυτότητα Ορθοδοξίας και Ελλάδος και έθνους. Άμα αυτοί έχουν συνταχθεί μετά των ανώμων και υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας, και όχι μόνο υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας, αλλά προτρέπουν τον λαό του Θεού να σφραγιστεί και δημιουργούν και σύγχυση. Λοιπόν, γι' αυτό και η Μαρία Ιδουράκη βγήκε τότε και κατήγγειλε και είπε, και τότε απευθύνθηκα, ενθυμίσε τότε τι άλλος ξεσηκώθηκε με τη συγκεκριμένη βιντεοτενία τότε της Μονής Κυπριανού, που οι ίδιοι μου την έδωσαν και μετά βγήκαν και ψεύστησαν ασυστόλο στον αέρα και είπανε ότι η Μαρία Ιδουράκη διέστρεψε στην κυριολεξία και κατέστρεψε το τότε ντοκουμέντο. Η Μαρία Ιδουράκη το έκανε κατανοητό στον κόσμο η γυναίκα αυτή. Το έκανε 55 λεπτά, μίλησε την λαϊκή γλώσσα του λαού, και τι να κάνουμε, αφού περνάει το μήνυμα μέσα από αυτή την διάλεκτο και την γλώσσα, ας το έκαναν και εκείνοι. Λοιπόν, πώς ευθόνησαν το έργο το τότε και βγήκανε και είπανε ότι αυτό το, στην κυριολεξία διέστρεψε και κατέστρεψε το ντοκουμέντο το τότε η Ιδουράκη. Ενώ στην πορεία η ιστορία κατέγραψε και βάσει κοινής ομολογίας και αποδοχής πνευματικών, θεολόγων, κληρικών, πιστών λαών του Θεού και στο Πάτριον Εορτολόγιον ανήκοντες διάφοροι αλλά και στο νέο, δικαίωσαν τη Δουράκη για την επίθεση που της έγινε για τη συγκεκριμένη κασέτα τότε. Καλά, η αυτή η κασέτα αυτή στάθηκε, η αφορμή αυτή παρεξήγησης, ώστε εσύ να απομακρυνθείς από το μοναστήρι. Όχι, η κασέτα αυτή έφτασε, δεν το περίμενα ποτέ εγώ ότι θα κατήγγυλαν τη Δουράκη και ότι θα είχαν κρυφή συνεργασία με τον Χριστόδουλο Δημητριάδος, γιατί αν θέλεις να σου προβάλλω και την ταινία, έχω αρχείο και μπορούμε να φέρουμε την ταινία εδώ, να δεις τι έλεγαν τότε ο Κυπριανός και οι εκπρόσωποι της Ιεράς Μονής Κυπριανού, ότι η Δουράκη κατέστρεψε τον ντοκουμέντο και ότι ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης Δημητριάδος δεν παρευρέθη ποτέ στις τελετές και του έριξαν δίκιο. Και ότι τρόπον την Άκη ο ίδιος είπε τότε ότι ήταν παρευρισκόμενος σε ένα τύπου φολκλωρικής εορτής. Οι συμπροσευχές και οι συνελεύσεις. Τότε μου το είχε πει και εμένα, όταν του πήρα τη συνέντευξη του, μου το είπε και εμένα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο κραυγαλαία προκλητικά που δεν αντέχεται να μην καταγγείλει στο συγκεκριμένο, γιατί ο Κυριός μας έχει πει στα θέματα πίστεως θα καταγγέλλεται. Τίθεται λοιπόν θέμα πίστεως. Γι' αυτό και εγώ προχώρησα εκεί, διότι είδα και αυτό πολλά. Αυτό το περιστατικό όμως είναι ικανό να απορρίψει ολόκληρο το μοναστήρι και την πορεία του. Εγώ προσωπικά, αγαπητέ Γρηγόρη, επειδή συνεργάστηκα μαζί τους, επειδή έχω και καταγγελίες από πνευματικοπαίδια του Κυπριανού, τον κατήγγυλαν ανοιχτά πλέον, ότι και το από τότε, και έχω ημερομηνία, θα σου δείξω αμέσως, εδώ πέρα τα έχω, 25 Νάτου του 95. Λοιπόν, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και έχοντας υπόψη τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, δηλώνομεν τα εξής. Και παραθέτουν από κάτω τα παιδιά το τι τους προέτρεπε η Μονή Κυπριανού να κάνει με τις ταυτότητες. Λοιπόν, όταν εμείς μας έρχονται στα χέρια μας τέτοια πράγματα και τέτοιες καταγγελίες. Τι τους προέτρεπε, με δύο λόγια. Σε συνάντηση λέει, πάρτε την κάρτα τώρα και στο μέλλον, είτε την επιστρέφεις, είτε την τρως, αφού κάνεις το σταυρό σου, είσαι ακέραιος. Αυτά τους έλεγε ο Κυπριανός. Αυτό φέρεται ότι είπε και τελευταία ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Χριστόδουλος. Μάλιστα. Ότι αν θα κάνεις το σταυρό σου, η ταυτότητα είναι ανίσχυρη. Ναι, εδώ πέρα εγώ λέω τώρα, στα ούρα, τα ούρα αγιάζονται, τα ούρα. Δεν αγιάζονται, η ακαθαρσία αγιάζεται. Δεν αγιάζεται. Πώς λοιπόν εσύ συγχύζετε όλοι οι κύριοι τον λαό του Θεού και δημιουργείτε όλη αυτή τη σύγκυση, βαλτί είσαστε ή απορρίπτετε την Ιερά Αποκάλυψη του Κυρίου. Άρα τι ρόλο παίζετε όλοι εσείς που οι μισοί συγγράφετε βιβλία, οι άλλοι έχετε πράκτορες στα μοναστήρια σας που παριστάνουν τους πνευματικούς και δήθεν τους έπιασε ο πόνος να στέλνουν έγγραφα και συνεχώς να λένε στέλνουμε προς το Άγιον Όρος ένας Ιωάννης Καρδάσης, τον οποίον κατήγγειλα ανοιχτά και πρώτη που τον κατήγγειλα ήμουν εγώ βεβαίως. Είναι ο γνωστός Καρδάσης, λοιπόν, ο οποίος είναι... έχει δημιουργήσει και το θέμα. Λοιπόν, σήμερα υπάλληλος της Χαλιβουρικής, νομίζω, χημικός στο επάγγελμα,
έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα αυτός με την αλληλογραφία με τον μικρό, όπως τον λέω εγώ, τον Αρχιμαντρίτη τον Κυπριανό, ο οποίος μου είπαν από το μοναστήριο ότι τον τιμώρησε με επιτίμιο ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης Κυπριανός, για την αλληλογραφία του αυτού με τον Καρδάση. Λοιπόν, αυτά βεβαίως εγώ αν θέλω τα ακούω, Γρηγόρη, επειδή έχω συνεργαστεί κατά κόρον. Μάλλον θες τα πιστεύεις, όχι θέλω, τα πιστεύω. Θες τα ακούς, αν θέλω τα πιστεύω, διότι επειδή είμαι παθούσα και επειδή η πορεία και η εξέλιξη των πραγμάτων απέδειξε ότι η Μαρία Ιδουράκη στις καταγγελίες της είχε καθαρότητα και ποτέ δεν εψεύστη, διότι απόδειξη η αποδοχή του κόσμου, αλλά και η αποδοχή κληρικών, αγωνιζομένων, ιερομονάχων, μοναχών, ακτιμώνων, που κατήγγυλαν και στο περιοδικό τους. Ξυπόλυτον, όπως λες, έτσι. Ξυπόλυτον. Εσύ είσαι με τους ξυπόλυτους. Με τους ξυπόλυτους. Δεν είμαι, εάν βρω έναν Μητροπολίτη με μήτρα και με πατερίτσα που να πει Ορθοδοξία ή θάνατος, άχρη θανάτου, και να πετάξει τις μήτρες, τις πατερίτσες, τους θρόνους, τα παραθρόνια και να γίνει πατροκοσμάς ετωλός παπουλάκος, περιφερόμενος, και να γίνει φλαμιάτος αυτή. Να μην σε παρακαλώ πάρα πολύ στον πατροκοσμά τον ετωλό, γιατί ο παπουλάκος είναι πλέον μια αμφισβητούμενη προσωπικότητα. Μάλιστα, θα μείνουμε στον πατροκοσμά τον ετωλό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πατροκοσμάς ο ετωλός, λοιπόν, αγαπητέ Γρηγόρη, δίνησε από την Κωνσταντινούπολη όλη την Ελλάδα, αλλά και τα περίχωρα, ξυπόλυτος, προχωρώντας για να βρει θάνατο από τους Εβραίους. Για να βρει θάνατο, ναι, από τους τιμίους Τουρκοεβραίους. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ποιος από αυτούς τους επισκόπους έχει βγει σήμερα που είμαστε σε εσχατολογικούς χρόνους να πει, είτε Μητροπολίτης είναι αυτός είτε ηγούμενος, ότι εγώ παίρνω τον μπαστούνι μου, παίρνω και τον Τίμιο Σταυρό που είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου και των αντιχρίστων και στείνω, με πηγαίνω από χωρίου σε χωρίο να κάνω ομιλίες σήμερα στη Λάρισα, αύριο στη Λαμία, αντιμετάβλιο. Επειδή καλλιτέχνης, ναι, υπήρξε ένα τραγούδι «Όνειρο απατηλό». Αυτά είναι όνειρα απατηλά για τους δεσποτάδες. Μαρία, μην τα περιμένεις αυτά. Οι δεσποτάδες, δεν υπάρχουν δεσποτάδες σήμερα. Παλαιότερα υπήρχαν. Μάλιστα. Αλλά σήμερα δεσποτάδες δεν παράγει ο τόπος. Σήμερα παράγει ανώτατους κληρικούς, εις βαθμίδαν οι παλιλικοί, οι οποίοι το μόνο που ενδιαφέρονται είναι για την κονόμα και μόνο για την κονόμα, όσο και να είναι πικρό και να μας κακοφαίνεται αυτό. Είπες όμως μία φράση προηγουμένως, ναι, και θέλω να σταθείς εκεί. Πράκτορες, είπες, μέσα στο μοναστήρι. Πράκτορες, με ορθόδοξα ράσα. Είναι βαριά η φράση που είναι είπες. Βαριά, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμείς δεν θα φέρουμε, ας πούμε, σειρά ντοκουμέντων γραπτών, γιατί μέχρι σήμερα οι πράκτορες αοράτως ενεργούν και δρούν. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ετικέτα στο κουτελό τους που να λέει πράκτορ. Ναι, οι πράξεις τους δηλώνουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, οι πράξεις πολλών από αυτούς που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν δηλώνουν αυτά που μου καταγγέλουν και αυτά που κατήγγειλε και ο ίδιος ο Νεκτάριος ο Μουλατσιώτης, όταν είχα πάει και τον είχα βρει και του είχα πει «Πάτερ Νεκτάριο», αγωνιζόμενος για το 666. Μη μου φεύγεις από το πράκτορες. Όχι, δεν φεύγω. Θα επανέλθω στους πράκτορες. Λοιπόν, εδώ πέρα το θέμα λέει ότι προς τους αρχιερείς απευθύνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος και λέει «Δώστε προσοχή». Μετά από το 1995 που πρώτη είχα καταγγείλει, γιατί τα παιδιά του τα ίδια τον κατήγγυλαν και μάλιστα με ένα υστερόγραφο φοβερό που λέει ότι ο ιερομόναχος Κυπριανός στην τελευταία συζήτηση υποστήριξε και τούτο το φοβερόν, ότι ο εχθρός του γένους των ανθρώπων ο Σατανάς δεν έχει ανάγκη της φραγίδος για να γνωρίζει τους οπαδούς του, όπερ και ανερή αυτομάτως. Ο ιερομόναχος πήρε τον μικρό τον Αρχιμαντρίτη. Όπερ και ανερή αυτομάτως άπασα την ορθόδοξον διδασκαλίαν περί του αντιχρίστου και του αριθμού αυτού. Για ποιαν λοιπόν ορθόδοξον έστα συνομιλούμε, λένε οι δικοί του που τον καταγγέλουν εδώ. Αυτά, κυρία Δουράκη, είναι όλα όσα ενθυμούμεθα. Οι δικοί του, ποιοι είναι οι δικοί του, ποιοι υπογράφουν. Τα πνευματικοπαίδια του Ιωάννη. Πειράζεται με τα ονόματα. Όχι. Τα παιδιά αυτά ήταν Ιωάννη Στεργίου. Μοναχή είναι αυτή. Όχι, καμία σχέση. Λαϊκή. Είναι λαϊκή. Γατσής Κωνσταντίνος, μετά τιμής, εδώ οι υπογραφές τους όλες, τότε τον είχαν καταγγείλει ανοιχτά. Λοιπόν, και τους λέω είχαν καταγγείλει τον Αρχιεπίσκοπο. Τις μεθοδεύσεις μέσα μεθοδεύσεις στο μοναστήρι. Τι γίνεται. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μου λένε αγαπητοί, βγάλτε κάτι στον αέρα. Διότι εδώ μας προτρέπουν να παραλάβουμε τις ταυτότητες. Έπειτα γελιοποιούν το θέμα και λένε ότι ουδέν φόβον φέρετε και καταναλώστε και τρόφιμα και τα πάντα καταναλώστε και αφήστε τους τρελούς την τρέλα τους. Να λένε οι τρελοί Δουράκοι και διάφοροι άλλοι τρελοί, αστοιχείωτοι, αρχιμανδρίτες και διάφοροι τέτοιοι. Λοιπόν,
Είναι δυνατόν λοιπόν όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αυτό θέμα να ή να περιθωριοποιούνται ή να χαρακτηρίζονται ως τρελοί ή να λένε, ας πούμε, οι διάφοροι κύριοι, διότι αυτοί μιλάνε από θέσεως ισχύως και από θέσεως οπαδών και όλων αυτών, ότι οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες είναι άνευ σημασίας, μη δίνετε σημασία στα λεγόμενά τους. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Και όταν εμείς το καταγγείλαμε αυτό, δεν έδωσε κανείς σημασία. Τότε υποστηρίχθηκε αγρίως ο Βόλου, ο Δημητριάδος, ο οποίος έχει πει και έχει στηρίξει τον Ιωάννη τον Ζιζιούλα, που τον έχω και μέσα στην ταινία, τον Μπεργάμου δηλαδή, που λέει ότι παρήλθεν πλέον ο καιρός της ναρκισσευομένης Ορθοδοξίας, δηλαδή παρήλθεν ο καιρός της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τώρα έχουμε Οικουμενιστική Εκκλησία. Εσύ λοιπόν, λες δηλαδή ότι τα έχουν βρει παρασκηνιακώς η Μονή του Κυπριανού και του Κυπριανού απάνω με τον Χριστόδουλο. Εγώ, διότι ο Χριστόδουλος, όπως ξέρεις, είναι πολύ πολέμιος εναντίον του παλαιού ημερολογίου, του πατρίου ημερολογίου. Δεν έχει καμία σχέση με το πάτριο ο Κυπριανός. Να σου πω κάτι. Διότι και το διδακτορική μελέτη που έχει κάνει ο Βόλου, ήταν ο Δημητριάδος, ήταν ακριβώς πάνω στο παλαιό ημερολόγιο, το οποίο πολέμησε μανιωδώς. Λοιπόν, τώρα μου φέρχεσαι εδώ και μου λες ότι είναι μαζί. Είναι κολεγιά. Μα εσύ ο ίδιος βγαίνεις και λες πολλές φορές σε εκπομπές σου ότι σήμερα δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη πουθενά. Ναι. Λοιπόν, όταν οι πράξεις τους από μόνες τους μιλάνε και όταν βγαίνει ένας υποτιθέμενος στο Patreon, γιατί ουδείς από το Patreon, όποιον του πατρώ ερωτήσεις δεν αναγνωρίζει τον Κυπριανό, είναι σχισματικό στο Patreon. Τι σημαίνει ενιστάμενος, μπορεί να πεις. Ενιστάμενος. Αυτό λένε αυτοί. Κατά ποιον και υπερποιον η ένσταση. Τον είχαν καταγγείλει ανοιχτά, τότε είχε σηκώσει αντάρτικο Κυπριανός. Εγώ δεν θα επισέλθω σε αυτά τα θέματα και δεν θα φάμε το χρόνο μας με τα θέματα, τα εκκλησιολογικά και όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ανοιχτά ότι ο Κυπριανός προτρέπει τον κόσμο μόνον αυτό με αφορά και με ενδιαφέρει. Να παραλάβει ταυτότητες και υπάρχει πράκτορ εγώ μέσα της Εώκο Καρδάσης ο Ιωάννης. Όσο λοιπόν καιρό είμαι, πηγαίνω απάνω στο μοναστήρι και πηγαίνω αρκετά φορές. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Γρηγόρη μου, ίσως να μην το έχουν εξακούσει εσύ, εδώ πέρα υπάρχουν ορίστε. Ή φυλάγονται από μένα. Ή φυλάγονται από σένα. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, εδώ λέει Αυγουστίνου Ιερά Μητρόπολης Φωκίδος και Ιερά Μονή Αγίων Ύπωνος και Σεραφείμ και Σαρόφ. Άγιοι Αρχιερείς Εκκλησίας Ελλάδος. Μουλατσιώτης. Προσοχή. Ο κύριος Καρδάσης Χημικός είναι όργανο και εντολοδόχος του Μητροπολίτη Γοχ Κυπριανού. Λοιπόν, λέει ο Μουλατσιώτης. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ο πατήρ Νεκτάριος έκανε έρευνα, διότι είχα πάει τότε και τον είχα βρει πρώτη και του είχα πει πάτερ Νεκτάριε και μετά με δικαίωσε στην πορεία. Αυτό και αυτό προτρέπουν μέσα από τη Μονή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, Γρηγόρη μου. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι προτρέπουν τον κόσμο να παραλάβει τις ταυτότητες συγκεκριμένες και τους λένε ουδέν φόβον φέρετε. Και ο συγκεκριμένος Καρδάσης κάνει αυτό το άνομον έργον, στέλνει προς το Άγιον Όρος, προς όλους αυτούς που ασχολούνται με το 666. Πώς βγήκε ο Καρδάσης ξαφνικά? Ένα φρούτο. Ένας χημικός, δεν λέω φρούτο εγώ. Εγώ λέω φρούτο. Εντάξει, εσύ λες φρούτο. Ναι, εγώ λέω ένας χημικός, ένας επιστήμων έξω από τη δουλειά του και βγήκε ξαφνικά να γίνει απολογητής είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη στο θέμα των νέων ταυτοτήτων και του χαράγματος. Δεν σου κάνει εντύπωση σένα, δεν σου δημιουργεί ερωτηματικό? Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά επειδή εσύ πλέον έχεις πάρα πολύ ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, γι' αυτό και σε ρωτάω, η έρευνά σου, τι λέει ο Μουλατσιώτης, πού καταλήγει? Ο Μουλατσιώτης καταλήγει έτσι ακριβώς όπως το λέω. Ο κύριος Καρδάσης είναι όργανο και εντολοδόχος του Μητροπολίτη Κυπριανού. Καλύπτεται λοιπόν η Μονή, η οποία Μονή του Κυπριανού, για μένα βρύθη ανθρώπων αλλοθρήσκων, αλλοφίλων, μαύρων, κίτρινων, οικουμενιστικό είναι το θέμα, άσχετο αν βγάζουν τα εντυπά τους. Ένα λεπτό. Να πω και μετά μου λες να διατυπώσω την να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μαύρων και κίτρινων και ένα λεπτό. Τι σημαίνει το μαύρο? Ένα λεπτό. Σημαίνει το ότι η Σύνοδος των Ενισταμένων, αυτή τη στιγμή στη Σύνοδο των Ενισταμένων έχουν κάνει έρευνες οι πατέρες πριν από μένα, δεν τα έκανα εγώ, οι άλλοι τα λένε, ότι στη Μονή του Κυπριανού και στην Σύνοδό του υπάρχουν άνθρωποι πρώην παπικοί, ένας Ιωάννης Σαρδινίας που δικαιολογεί το ξύρισμά του, ας πούμε, δεν έχει καθόλου εμφάνιση Ορθοδόξου Μητροπολίτου, πρώην από το Βατικανό έχει φύγει, μεταπίδησε στην Ρωσική Εκκλησία, από τη Ρωσική Εκκλησία έφυγε και ξαναμετεπίδησε σε κάτι άλλους, δεν μου έρχεται τώρα το όνομα, αιρετικούς,
τον κάνανε Μητροπολίτη εκεί και ξαναμπήκε στην, εδώ πέρα στην, στον Κυπριανό, και υπάρχει ένας Ιωάννης Αρδινίας του Βατικανού μέσα στην Σύνοδο, και υπάρχει και ένας Αγγλοεβραίος, ο Αμβρόσιος Μπέρνταμου, στη Σύνοδο του Κυπριανού. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί, βρίθη δηλαδή σύνοδός του, όχι από Έλληνες, ας μου βρουν έναν Έλληνα. Ένας είναι για αυτός, άντε δύο να είναι, όλοι είναι αλόθρησκοι και αλόφιλοι, από άλλα έθνη, δήθεν βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι Γρηγόρη αυτή τη στιγμή, γιατί έχω συνεργαστεί... Το να είναι από άλλα έθνη, ναι, δεν εμπιστεύομαι, ναι, δεν έχει καμία σημασία, μεγάλη σημασία. Γιατί... Όταν ο ίδιος αυτός ο Ορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ναι, ο Αμβρόσιος, ο Αγγλοεβραίος, προτρέπει να σφραγίσουμε. Άλλο αυτό, κάτσε ένα-ένα να τα αναλύσουμε. Ναι. Είπε, Ορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μάλιστα. Ούτε είπε, λέει, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε Έλλην, ούτε ουδαίος, ούτε μαύρος, κίτρινος, μπλε, κόκκινος. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία αν, είναι, αν έχει εκεί. Εμείς λέμε στην πορεία τι και μαύρους. Έχει, πράγματι έχει μαύρους. Το θέμα, ναι, έχει μαύρους. Το 666 αναφερόμενο. Ναι, ναι, έχει μαύρους. Ναι. Το αποτέλεσμα αυτή ποιο είναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι. Το 666. Ναι, ναι, αγαπητοί μου, αυκή, αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά ναι, πες μου ακριβώς τι μας εμποδίζει αυτή η πανσπερμία ανθρώπων. Λοιπόν, αν τηρούν και είναι, εργάζονται κάτω από τον Κύριο και είναι εν Χριστώ, και όντως έχουν δείξει η πορεία τους και η εργασία τους. Γιατί είπε σε αυτόν τον Μπέρντ, είναι επίσκοπος. Επίσκοπο τον έχει κάνει, δεν ξέρω. Και είναι Εβραίος. Δεν ξέρω, κάντε μια έρευνα εσείς να μου πείτε τι είναι. Από πού κατάγεται. Κάντε μια έρευνα, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει να κάνετε μια έρευνα. Να δείτε τι, από πού κρατάει σκούφια του καθενός επισκόπου κλπ. Κοίταξε, εγώ με το τελευταίο που έχω να ασχοληθώ είναι να ασχοληθώ λοιπόν, από πού κρατάει σκούφια του Μπέρντ, ας πούμε. Λοιπόν, λοιπόν, κάντε λοιπόν μια έρευνα να δείτε από πού κρατάνε όλοι αυτοί, ποιο είναι το γενεολογικό τους. Εγώ αν είναι το μόνο Έλληνες, που ξέρω ότι Ορθόδοξοι. Η αλληλογραφία η οποία έγινε μεταξύ του Καρδάση και του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, έτσι όπως λέω ο μικρός, εγώ το λέω και ο νεαρός Κυπριανός, προκάλεσε και ένα, όπως πληροφορήθηκα, όπως μου είπανε, και ένα επιτίμιο από τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη, εις βάρος του Αρχιμανδρίτη. Αυτά είναι για το Θεαθήνε, Γρηγόρη, για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα. Για να το κλείσουμε το θέμα. Το θέμα αυτό, ναι, τράβηξε πάρα πολύ. Όχι, δεν τράβηξε πάρα πολύ. Όταν λύσουμε ένα τα θέματα, με προκάλεσε την άλλη φορά μου βάλε τις φωνές, ότι εγώ υπερασπίζω τον Κυπριανό και το ένα και το άλλο. Λοιπόν. Ποια ήταν η αιτία που απεχώρησε από το μοναστήρι? Η αιτία. Διαφώτισε, μπορούμε και εγώ λάθος, ρεξί μου. Η αιτία, και εγώ σε πλάνη. Η αιτία, το είπαμε, που απεχώρησε από το μοναστήρι είναι η τότε η σύνταξή του. Δεν συνετάχθησαν μετά του. Έχουμε την ταινία και τα είδε ο κόσμος, να μην επαναλαμβάνομαι. Εσύ μετά ακριβώς. Του Χριστοδούλου Δημητριάδος εψεύστησαν ασύστολα, είπαν ότι Βουράκη στην κυριολεξία διέστρεψε και κατέστρεψε τον ντοκουμέντο Ιερομόναχη και δεν τραπήκανε δηλαδή να λένε ψεύδι τότε. Έχω λοιπόν τη συγκεκριμένη ταινία και άμα θέλει να την προβάλλουμε τότε όπως επέκτηκε και να ξαναπροβάλλουμε βλέπω και το ντοκουμέντο. Όταν με παρασύρεις και σε άλλη εκπομπή, έτσι. Όχι, δεν σε παρασύρω. Εγώ δεν θέλω να κάνω εκπομπές για τον Κυπριανό. Με τον Κυπριανό θα τελειώσει. Όχι, θα με εδώ. Λοιπόν, αν πρόκειται να βρούμε κάποιες αλήθειες, είτε αυτές αφορούν τον Χριστόδουλο, γιατί για τον Μητροπολίτη Χριστόδουλο ήρθε ένα καμπανάκι άσχημο σε εμάς σήμερα, όπως είπα και χτες. Όπως ακούσατε φίλοι και φίλες χθες το βράδυ, είπα ότι από τα 5 μέλη της Επιτροπής η οποία έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο να κάνει την εισήγηση, να κάνει το πρωτοπόρισμα για την συνθήκη του Σέγγεν, να πει τις απόψεις της, είναι ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης ο κ. Μελέτιος, είναι ο πατρόν κ. Νικόδημος, είναι ο Δημητριάδος Βόλου, για να το ξεχωρίσουμε, ο κ. Χριστόδουλος, είναι ο πατέρας πρώτο πρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι και ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήδη, το γράφω σε κύριο άθρο αύριο και στην ελεύθερη ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Μελέτιος βέβαια είναι από εκεί, έχει προσχωρήσει προς την πλευρά ότι δεν είναι τίποτα η συνθήκη του Σέγγεν, με το ανέντιμο όπως το χαρακτήρισε ο πρώτο πρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός βιβλίο του. Ο Νικόδημος, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες μέρες έπνεε μένα εναντίον του βιβλίου του κυρίου Μελετίου, φαίνεται ότι προσεχώρησε και αυτός στην άποψη αυτή και βάρισαν και κάποια καμπανάκια. Ο καθηγητής από Θεσσαλονίκη είναι ήξης αφήξης, μάλλον θα πάει με την πλευρά του Μελετίου,
και βάλασαν και καμπανάκια από την Βόλο, από τον Δημητριάδος, ότι και αυτός είπε ότι ρε παιδιά, το ταυτότητα τι αξία έχει, πες κάνεις ένα σταυρό απάνω και τελειώνει η ιστορία. Και μένει μόνος, μπροστάρης, επαναλαμβάνω, γράφω κύριο άθρο αύριο στην ελεύθερη ώρα, και μένει μόνος και μπροστάρης, και πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλλινός. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα ότι έχει κάποια σημασία το θέμα του Χριστόδουλου, γιατί ο Χριστόδουλος πάει για αρχιεπίσκοπος, πήγαινε για αρχιεπίσκοπος, πάει για αρχιεπίσκοπος. Αυτά τα είχαμε πει και τότε. Όλα αυτά, ας πούμε. Αλλά βλέπω μάλλον τη δουλειά θα την πάρουν, που θα την πάρει και ο Μελέτιος. Γιατί περί δουλειάς πρόκειται, έτσι περί δουλειάς πρόκειται, για να περάσει στον Τούκο υπόθεση των ταυτοτήτων και γενικά τις περιπτώσεις. Εκεί το πάνε. Μόλις πεθάνει ο Σεραφείμ, αυτό είναι γνωστό, ότι μόλις πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος, οι οργανωσιακοί θα αναλάβουν. Θα το αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, έδωσε αυτή την απάντηση. Εγώ όμως θέλω όμως, αγαπητέ Γρηγόρη, εδώ πέρα να επικυρώσω και με την κατάσταση αυτή που λέει σεβασμιότατη προσοχή. Είναι το έγγραφο που έστειλε ο Νεκτάριος ο Μουλατσιώτης. Κινδυνεύει η ιεραρχία μας να γίνει φερέφωνο του Μητροπολίτη Κυπριανού, αφού ήδη με τον εν λόγω χημικό έχει καταφέρει να παρασύρει αρχιερείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι πίσω από τον Καρδάση βρίσκεται η Ιερά Μονή Κυπριανού. Και μπράβο στον Νεκτάριο Μουλατσιώτη που επιτέλους ξεμπρόστιασε αυτό το απόστημα και το σπάσε αυτό. Δηλαδή είχε το θάρρος να το κάνει, γιατί πριν από 3 χρόνια, όταν είχαμε καταγγείλει, και υπάρχει έγγραφο εδώ που τον έχουν καταγγείλει, τα δικά του παιδιά, δεν το είπε, το άφησε έτσι. Τώρα λοιπόν βγήκε και απεκάλυψε αλήθειες. Και μπράβο λοιπόν στον Νεκτάριο Μουλατσιώτη που τον καταγγέλνει επισήμως και ανοιχτά τον Κυπριανό. Λοιπόν, μόνον αυτά και να κλείσουμε το θέμα. Κλείσαμε το θέμα. Ναι. Έχω ένα γράμμα από έναν γνωστό δημοσιογράφο, τον Μάνο Χάρη, ο οποίος έγραψε και στο παρόν προχτές. Έγραψε και στο παρόν Μάνο Χάρης η κασέτα για το 666 της Μαρίας Δουράκη. Το Μάνο Χάρη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος. Ταλαιπωρήθηκε κατά τη διάρκεια της επταετίας. Έντονα ταλαιπωρήθηκε. Έμεινα μετακίνητος στις γραμμές του. Μπήκε φυλακή. Εδώ μου γράφει λοιπόν ένα γράμμα το οποίο και σου διαβάζω. Έχει μία-δύο απορίες. Γρηγόρη, γεια σου. Επειδή το βράδυ περιμένουμε όλοι με αγωνία την εμφάνισή σου με την Μαρία Δουράκη, σου στέλνω το δημοσιευμά μου της Κυριακής στο παρόν, πιστεύοντας ότι αν δεν το έχεις δει, θα σε βοηθήσει να πάρεις τις απαντήσεις που θέλεις στα σημεία των αντιρρησιών σου. Εγώ πάντως και πολλοί άλλοι έχουμε τη μεγάλη απορία πού βρήκε τα λεφτά για να γυρίσει όλη αυτή την ταινία, τον Μπεν Χουρ, όπως σωστά τη χαρακτήρισες. Κατά σημειώσεις. Να το τελειώσω άλλη με παράγραφο. Την ξέρω και εγώ τη Δουράκη από εποχής Λαμπρόπουλου. Εννοεί, φαίνεται από την εποχή της Κολούμπια. Ναι. Εσύ συνεργαζόσουν. Όταν ήσουν καλλιτέχνη. Μα όχι, όταν ήσουν. Και είσαι καλλιτέχνη. Και είμαι, και είμαι. Και είσαι καλλιτέχνη. Αλλά μπορεί να εμφανίζομαι πουθενά. Ωραία, δεν έχει σημασία. Είμαι ένα αγωνιζόμενο άνθρωπο. Η φωνή σου πάντως, και όταν βάζεις και τις άγριες φωνές, είναι εκείνη η γνωστή φωνή της Μαρίας Δουράκη που ξεσήκωνε τα πλήθη και σε δημοκρατικά σαλπίσματα, αλλά και γενικότερα σε σαλπίσματα. Τραγούδιες κατά τρόπον έντιμο, όπως έχω πει και σε άλλη μου εκπομπή. Κατά γενική λοιπόν, αποδοχή και τον εχθρό λοιπόν, μου ακόμα τότε. Την ξέρω και εγώ τη Δουράκη από εποχή Λαμπρόπουλου. Προσπάθησα μάλιστα να αντιβρώ στο τηλέφωνο, αλλά δεν έβγαινε. Πού να με βρει, όχι δεν ότι έβγαινα, πολύ α, στενά όχι το δεν θέμα. Έβγαινα. Α, ένστασες εδώ. Θα σημειώσεις, ένα-δύο. Θα σας θυμίσω εγώ. Το πρώτο ήταν που βρήκες τα λεφτά, το δέμα να δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Την ξέρω, νομίζω επίσης, λέει ο κ. Μάνος Χάρης, ότι είδε πολύ στενά το θέμα του Βασίλειου των Ιβύρων, του Γοντικάκη, που τον αναφέρει στον κατάλογο των 12 και σε αυτό θα μας αποπείς, εκείνον που είναι υπέρ της Σέγγεν. Μάλλον παραξήγησε τις επιστολές του στο Βήμα. Σε αυτό επέμεινε το βράδυ, αν μπορείς, να ξεκαθαρίσουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να αφήνουμε αιχμές για ανθρώπους τέτοιου κύρους, εκτός και αν έχει στοιχεία, οπότε και εγώ μαζί της. Κοίταξε να μην κουράσει και μου λέει για μένα και κοίταξε και λίγο τι σου λένε μάλιστα. Γιατροί. Λοιπόν. Τώρα προχωράμε ως προς το θέμα πρώτον, των χρημάτων. Πού βρήκες τα χρήματα. Λοιπόν, εγώ πρώτη, γιατί ο αγώνας μου και το έργο που αυτή τη στιγμή συντελείται μέχρι τελευταίας πτώσεως, διότι πολλοί θα θέλαν όλοι αυτοί οι κύριοι να δούνε και την κεφαλή της Δουράκη επί πίνακη και την ιδία της και το μνημόσυνο της το κάνουν ταυτόχρονα μαζί. Λοιπόν, γιατί έχει θίξει, γιατί δεν συμβιβάζεται, γιατί αποκαλύπτει πρόσωπα και πράγματα και προδοσίες
Και βεβαίως εγώ θέλω να τα έχω καλά με τον Θεό και την ψυχή που θα παραδώσω και όχι με επισκόπους, με ανόμους, παρανόμους και ψευδοχριστιανούς και όλο αυτό το συνοθήλευμα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Εάν ήθελα λοιπόν σήμερα να έχω, να απολαμβάνω αυτά που απολαμβάνουν αυτοί, σήμερα θα μπορούσε να γίνω ιέρια της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, γιατί οι Εβραίοι το τόλμησαν και αυτό, να με προσεγγίσουν, να επανέλθω δυναμικά στην ελληνική δισκογραφία, να ξαναβγω στο προσκήνιο και να κάνω τον αγώνα που θέλουν αυτοί και όχι να πάρω τον κακό δρόμο. Ενθυμίσε τη δυσφήμιση που μας είχαν κάνει και τον δύο από το κανάλι 5 του Κουρί τότε, και παίζανε την ταινία, την εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί και λέγανε ότι θα ξεσκίσουμε, θα πετάξουμε το πτώμα της άταφο. Τα έχω γραμμένα αυτά. Ναι. Σε μια πλατεία την πήξε. Ένας γνωστός αλήτης. Ναι, και τον άλλον τον Ταβατζή για σένα που εξεφραζόταν, ας πούμε, έτσι, εξεφράζεται πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά που στην πορεία ένα άτομο που εκτίθεται, είτε είναι θηλυκού γένους είτε είναι αρσενικού, λοιπόν, εκτίθεται. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί όλοι που κάνουν και ζητούν τώρα να μάθουν τα εσωτερικά, κάνουν κριτική εκ του ασφαλούς. Δεν έχουν εκτεθεί, ούτε είναι εκτεθειμένα άτομα να λάβουν θέσεις ανοιχτές και ως δημοσιογράφοι, δεν μιλάω για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον κύριο Μανοχάρη. Ναι, τον κύριο Μανοχάρη, αλλά μιλάω γενικά για αυτό το εσχρό κατασκεύασμα της σημερινής δημοσιογραφίας της κατηνίστικης, όπου πλέον μόνο δημοσιογραφία δεν λέγεται αυτό και πληροφόρηση του πολίτη δεν λέγεται αυτό, και υπάρχει ένα σερβίρισμα κατευθυνόμενο εσχρό ελεϊνό για να αποκοιμίζουν τις μάζες, για να δημιουργούν απάθεια στον ελληνικό λαό, αδιαφορία και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν θέλω να απαντήσω ότι τώρα που τους έπιασε ο πόνος που βρήκε η Δουράκη τα χρήματα, γιατί γι' αυτό τρελαίνονται, τους πληροφορώ ότι η πρώτη που απεκάλυψε άματι εκδηλώσει, μόλις έγινε η εκδήλωση στο Κάραβελ, ακριβώς, ότι την ίδια μέρα που προβλήθηκε η ταινία και μία εβδομάδα πριν προβληθεί η ταινία, η συγκεκριμένη, γι' αυτό θα γίνει και έρευνα, η συγκεκριμένη που ζητήσανε τα χρήματά τους πίσω, οι ευεργέτες, οι υποτιθέμενοι, εδώ και εκεί τώρα. Εκεί μας παρουσίασες ως δωρητάς. Ναι, και είπα ότι ζητούν τα χρήματά τους πίσω. Ναι, οι δωρητές, βεβαίως δωρητές. Εγώ δεν υπέγραψα κανένα χαρτί μαζί τους που να λένε ότι μου δανείζουν το ποσό και ετεροχρονισμένα ότι θα το πάρουν πίσω, ή ότι έχουν καμιά υπογραφή δική μου που να λέει ότι ναι, μεν, αλλά δίδομαι το τάδε ποσό στην κυρία Δουράκη και η κυρία Δουράκη δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσό τακτές, ημερομηνίες και χρονολογίες. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι με κάλεσαν και είπανε, όταν πήγα να τους δω, τον έναν εξ αυτών, λοιπόν, και μου λένε θα βοηθήσουμε, θα συντρέξουμε και από εκεί και μετά θα γραφτεί εις τα Μητρώα τα επάνω. Προσφορά, δωρεά. Γιατί τους πιάνει ο πόνος ξαφνικά που βρήκε τα λεφτά η Δουράκη? Στις εκκλησίες δεν γίνονται δωρές? Πώς λοιπόν οι δωρητές, εσύ έχεις δει κανένα δωρητή να ζητάει τα χρήματά του πίσω την ώρα που κάνει τη δωρεάν στην εκκλησία, μετά από μια εβδομάδα να το μετανιώνει και να πηγαίνει να ζητάει τα χρήματά του πίσω? Λοιπόν, όταν είδανε λοιπόν ότι η Δουράκη, γιατί εγώ δεν να μου απαντήσεις, έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά αυτό? Όχι, το μόνο που μου θυμίζει είναι κάτι αρεβόρ που γνώρισα στα χωριά πριν από 20-30 χρόνια, που είχε κάνει ο γαμπρός κανακλήρη στην Ήφη. Και όταν διαλυόταν ίσως ο Αρεβόνας, έλεγε το δαχτυλίδι πίσω, το σταυρό του λέγανε το άντρα, και μάλιστα μια φορά ένας, ξέρω μια περίπτωση, επέστρεψε και ένα λερωμένο που κάμισε που του είχε χαρίσει η νύφη. Λοιπόν, είναι αηδίες αυτά. Τέτοια χάλια δηλαδή. Άλλωστε τα λεφτά δεν ήταν έτσι, τρομακτικά εκατομμύρια έτσι, το που βρέθηκε έτσι, αυτή η ταινία. Βρέθηκε. Άλλωστε και νομίζω, και πρέπει να συμφωνεί και ο φίλος μου ο Μάνος ο Χάρης, ότι ήταν μια τελείως μια προσωπική υπόθεση. Η Μαρία Δουράκη, το τεχνικό μέρος πλήρωσε, η ιδία εμφανιζόταν επί 4 ώρες και βράγνιαζε εκεί πέρα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Η Μαρία Δουράκη είχε συλλέξει τα στοιχεία και έκανε τη συγγραφή, η οποία ούτε αγοράστηκε όλο αυτό το υλικό, ας πούμε. Αλλά και τη σκηνοθεσία και το μοντάζ. Πάλεψες, ναι, όλα ήταν δικά σου λοιπόν. Ναι, εντάξει, λοιπόν, ήταν όλα δικά σου. Λοιπόν, μόνο. Γι' αυτό και εμφανίστηκες να τα κάνεις όλα, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό δεν μου το συγχωρούν ότι τα κάνω όλα. Παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το ότι οι κύριοι αυτοί, εγώ έχω τώρα ενστάσεις και ενδυασμούς ως προς τι, και μου μπαίνουν μεγάλα ερωτηματικά, γιατί υπάρχουν και άλλοι συναγωνιστές πίσω από μένα και δίπλα σε μένα, όπου έχουν γευτεί τι σημαίνει δωρεά ύποπτη. Λοιπόν,
οι δωρεές αυτές οι υποπτές, γιατί περί υπόπτων πρόκειται, τώρα το δηλώνω εδώ δημόσια να μ' ακούσουν όλοι, και το είπα και στο Κάραβελ, γιατί εγώ έχω το θάρρος και τους προκαλώ τους κύριους αυτούς όλους να μου κάνουν και μήνυση και να πάμε και στα δικαστήρια. Τους προκαλώ ανοιχτά. Όταν λοιπόν κύριοι κάνετε μία δωρεά και λέτε ότι συμβάλλομαι για το έργο να ολοκληρωθεί, να τελειώσει κλπ. Και όλα αυτά, θέλετε μετά να παρέμβετε στις κασέτες και να δημιουργήσετε την εντύπωση, αυτό που θελήσανε να κάνουν στο Κάραβελ, να ανοίξουν περίπτερα να πουλάνε τις κασέτες, εν αγνία μου, εν αγνία μου. Επειδή ο συγκεκριμένος έβαλε ένα αλλά ποσό. Τις κασέτες δεν τις πήρες όλες στα χέρια σου? Εγώ τις πήρα, αλλά αυτοί είχαν στείλει άνθρωπο δικό τους και είπαν ότι ο κύριος Τάδε, γιατί θα με αναγκάσουν στο τέλος και θα πω ονόματα. Και θα πω ονόματα και θα δώσω και τα τηλεφωνά τους για να τους ενοχλεί ο κόσμος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κύριος που παριστάνηκε τον παλιό ημερολογίτη, που μου έδωσε ένα αλφα ποσό, λοιπόν, και είπε ότι και υπέγραψε και συναλλαγματικές και υπέγραψε και επιταγές. Λοιπόν, από εκεί και μετά βγήκε την ίδια μέρα, μόλις βγήκαμε τον Χρήστο τον Ρίζο την πρώτη μέρα, να ζητήσουν τα χρήματά τους εδώ και... Στην τηλεόραση εδώ. Στην τηλεόραση, ναι, εδώ. Λοιπόν, μόλις είδανε ότι ανακοινώνω, ενώ είχαν υποτιθέμενοι ευεργέτες, είχαν πει και ανέμενον να δουν την ταινία αυτή και μου δώσανε κάποια εμπιστοσύνη. Λοιπόν, διότι τα χαρτιά μου δεν θα τα ανοίξω εγώ και ούτε θα βάλω κάποιον να μου ελέγξει την ταινία, το περιεχόμενο της ταινίας. Πάντοτε η ομολογία είναι απρόβλεπτη. Λοιπόν, διότι αν περίμενα να ελεγχθεί η ταινία εσωτερικά, τα κείμενα και αυτοί οι χρηματοδότες που βάζανε να δούνε τι υπάρχει μέσα στην ταινία, δεν θα έβγαινε ποτέ η ταινία. Ούτε έχει ξαναγίνει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Λοιπόν, η κύρια αυτή. Της λογοκρισίας. Της λογοκρισίας, ποτέ. Λοιπόν, ούτε λένε σε ένα σκηνοθέτη βάλε μια επιτροπή να ελέγξω με πρώτα το έργο και μετά να προβληθεί. Αυτά είναι φασιστικά, ναζιστικά, κατάλοιπα να πούν και ανθρώπων οι οποίοι δεν παίρνουν στροφές τα μυαλά τους. Λοιπόν, αφού εσείς βάλατε τα χρήματα και κόπτεστε τόσο πολύ που βρήκε τα χρήματα, ενεργοποίησε ο κύριος κάποια στιγμή, αλλά οι κύριοι αυτοί επειδή έχουν διαστροφή στον εγκέφαλο, αμέσως θεώρησαν καλόν να πάρουν, είναι εγκάθετοι και υποπτοί, διότι έχουν δυσδύσει πολλά άτομα στο Πάτριον εορτολόγιον που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και στο νέον, το καταγγέλλω εδώ ανοιχτά. Λένε δήθεν ότι θα δώσω με χρήματα, θα κάνουμε μια μικρή κίνηση υποτιθέμενου έργου, θα αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των αγωνιζομένων μαχητών, όποιοι και αν είναι αυτοί, θηλυκοί, αρσενικοί, και στην πορεία, αν θα χρηματοδοτήσουμε κάτι, θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε, να εκθέσουμε ή να γελιοποιήσουμε το συγκεκριμένο μαχητή. Λοιπόν, αυτό προσπάθησαν να κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, να πνίξουν τη δουράκι, να μην βγει η κασέτα, να την μπλοκάρουν και να πούνε ότι θέλουμε εδώ και τώρα τα χρήματά μας. Τα χρήματά σας εδώ και τώρα θα τα ζητάγατε, εάν η δουράκι είχε υπογράψει χαρτί που να σας έλεγε ότι άμα την προβολή και άμα αυτό, είμαι υποχρεωμένη να επιστρέψω τα τάδε ποσά. Υπάρχει κανένα τέτοιο χαρτί? Λοιπόν, εσύ πώς το εξηγείς αυτό? Υπάρχει λογική εξήγησης να βάζουν χρήματα και ανήμερα, ενώ είχαν επιθυμία να βγει η ταινία και μόλις είδανε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την ταινία και την αγωνίστρια, αμέσως ζήτησαν τα χρήματά τους πίσω. Και δεν μπορούσαν να ελέγξουν βασικά και αυτό που έγινε στο Κάραβελ, το οποίο από το πρωί είχε φουντώσει και αναμενόταν ότι θα ήταν 5.000 κόσμος, έτσι. Βέβαια. Το δεύτερο σημείο που αναφέρει, σε αυτό έδωσε την απάντηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, ελπίζω να έμεινε και ο κύριος Μάνος Χάρης ευχαριστημένος. Όχι, και λέει ότι κρυβόμουν ο κύριος Μάνος Χάρης. Δεν έβγαινε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όχι, εν πάση περιπτώσει, διότι η δουράκι έχει το θάρρος. Αγάπη μου, είναι ένα λεπτό. Ναι. Δικαίωμά σου ήταν να μην βγεις στο τηλέφωνο. Όχι, μα δεν το έκανα. Όχι, εγώ σου λέω ότι είναι και δικαίωμά σου, ναι, να μην βγεις στο τηλέφωνο. Και εγώ δεν βγαίνω, ναι, σε κάποια τηλέφωνα που με παίρνουν. Όχι, παρόλο ότι είναι δικαίωμά μου, δεν το κάνω Μάνος, ποτέ. Και ο κύριος Μάνος Χάρης μπορεί να μην βγει στο τηλέφωνο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι, αλλά δεν το κάνω. Ωραία, εντάξει, το ξέρω ότι δεν είναι στην νοοτροπία σου. Αλλά έχω πολύ φόρτο το τηλέφωνο. Νομίζω, λέει το άλλο, ότι επίσης ότι είδε πολύ στενά το θέμα του Βασίλειου των Ιβύρων, Γοντικάκη, που τον αναφέρει στον κατάλογο των 12 εκείνων που είναι υπέρ της Έγκεν. Μάλιστα, αφού έχουμε... Μάλλον παραξήγησε επιστολές στο Βήμα.
Σε αυτό επέμεινε, μου λέει εμένα το βράδυ, αν μπορείς. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε. Να διαβάσουμε λοιπόν σε ερχομένη εκπομπή, εάν θα γίνει. Πες μας ακριβώς ποιος είναι αυτός ο Βασίλης, γιατί εγώ τα ξέρω αυτά των Ιβύρων. Ναι, είναι ηγούμενος της Μονής Ιβύρων. Ναι, τοποθετήθηκε από την και επιλογή και είναι ο αγαπημένος του Βαρθολομαίου Κωνσταντινούπολεως. Μάλιστα. Ο ηγούμενος, ο οποίος αμέσως σε όλες τις μονές και αυτός ο ίδιος προτρέπει τον κόσμο για να σφραγιστεί και να παραλάβει το 666 κατά μαρτυρίες επισκεπτών και πιστών που πηγαίνουν στις μονές στο Άγιον Όρος, άνδρες πάντοτε, άνδρες. Μάλιστα. Οι γυναίκες δεν μπορούν να επισκεφθούν το Όρος. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες και καταγγελίες. Και εδώ που λέει ότι παρεξήγησες μάλλον τις επιστολές στο Βήμα. Τις ξέρεις επιστολές αυτές. Να πάρουμε τις επιστολές στο Βήμα, να τις φέρω γιατί δεν τις έχω μαζί μου σήμερα. Τις επιστολές του Βήματος. Μα και εγώ δεν πρόλαβα, το πήρα το βράδυ, ναι, ναι, το φάξ. Να διαβάσουμε τη συγκεκριμένη επιστολή. Έτσι, γιατί είναι από αυτές τύπου Μελετίου που συγχύζουν, τύπου Χριστοδούλου, από τη μία στο καρφί και δύο στα πέταλα. Μάλιστα. Λοιπόν, είτε λαμβάνετε ξεκάθαρες θέσεις και λέτε ότι κύριοι, 666 δεν υπάρχει και σφραγιστείτε σαν τα πρόβατα, ή αποδέχεστε τον ιερό λόγο του Κυρίου και την Ιερά Αποκάλυψη. Δεν μπορείτε να την απορρίπτετε. Πώς γίνεται αυτό? Μάλιστα. Και να υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες από τις υπόλοιπες μονές του Αγίου Όρους ότι προτρέπουν. Οπότε σε αυτό είμαστε χρεωμένοι να διαβάσουμε την επιστολή. Βεβαίως. Του θα τη βρούμε ηγουμένου. Και την επιστολή και θα βρούμε και πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ιεροκατήγοροι, ούτε παίρνουμε συλλήβη. Λέμε, κάνουμε έναν αγώνα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ιερατείο δεν ανταποκρίνεται. Ότι μισή του ιερατείου λένε έτσι. Οι άλλοι μισοί λένε αλλιώς. Οι άλλοι μισοί συγχύζουν τον κόσμο, εκδίδουν βιβλία. Οι άλλοι μισοί προτρέπουν μέσω όπως ο τύπος αυτός, ο Ιωάννης ο Καρδάσης, ο χημικός μας, προέκυψε από το πουθενά ξαφνικά, εδώ και χρόνια, και τον έπιασε ο πόνος συστηματικά να στέλνει ενημερωτικά φυλάδια και έτσι προς τις ιερές μονές, προς τους Μητροπολίτες, προς εμάς όλους, γιατί και εγώ έχω λάβει από τον κύριο Καρδάση ενημερωτικό φυλάδιο στην αρχή, για να μας πείσει ότι δεν φόβον φέρομαι και ότι γραμμικός κώδικας δεν υπάρχει. Λοιπόν, ποιος τον τοποθέτησε τον κύριο Καρδάση? Απάντησης του Νεκταρίου Μουλατσιώτη. Ότι ο κύριος Καρδάσης είναι όργανο και εντολοδόχος του Μητροπολίτη Ιγόχ Κυπριανού. Ορίστε. Λοιπόν, τα παιδιά του... Βασιζόμενος στις γνωστές επιστολές, οι οποίες έχουν ανταλλαγή από τον Αρχιμανδρίτη τον Κυπριανό. Μάλιστα. Και προς Καρδάση και Καρδάση προς Κυπριανό. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα μιλούν από μόνα τους. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν προσωπικά έχω τίποτα εγώ, καμία εμπάθεια και καμία ιεροκατηγορία. Αυτή στιγμής, κύριοι, εσείς κάνετε αυτά που κάνετε, εμείς οφείλουμε να προστατευτεί ο λαός του Θεού, να μην προσέρχεται και παραλάβει τις ταυτότητες, είτε φοριακές είναι αυτές, είτε κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, είτε κάρτες, δηλαδή αυτή η καρτομανία, αυτό το πλέγμα, το συνοθήλευμα, ας πούμε, του ηλεκτρονικού φάσματος, αυτό το χάλι, γιατί δεν είναι μία η ταυτότητα, είναι φάσμα ηλεκτρονικής σφραγίσεως. Ηλεκτρονική ταυτότητα κατοικίας, ηλεκτρονική ταυτότητα εφορίας, ηλεκτρονική ταυτότητα συναλλαγών, ηλεκτρονική ταυτότητα ΔΕΗ που θα μπουν τώρα τα αυτόματα και θα προπληρώνεται το φως και το νερό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γιατί αν δεν πέσει στο ένα σφράγισμα, να πέσει στο άλλο ο πιστός. Λοιπόν, και εσείς δεν ενημερώνετε τον κόσμο και του λέτε ουδέν φόβον φέρεις ελληνικέ λαέ. Αυτά τι είναι, να μας απαντήσουνε. Ουδέν φόβον φέρεις, έχει γράψει ποτέ η Ιερά Μονή Κυπριανού, εγώ θα σας πω. Έχει γράψει καμία μελέτη ποτέ να ασχοληθεί με το θέμα, να εκδώσει βιβλίο ή ίδια προσωπικά ο Μητροπολίτης και η συναυτό και να πούνε ότι ελληνικέ λαέ, εμείς μαχόμεθα για την προστασία σου, για την ασφάλειά σου και βγάζομαι, εκδίδομαι το βιβλίο «Προσοχή στις ερημίες των Βρυξελών, προσοχή στα συστήματα του Σέγγεν, μην παραλάβετε αυτά, μην κάνετε εκείνα». Δεν μας έχει δώσει κανένα δείγμα μέχρι σήμερα. Παραδείγματα τι έκανε ο Πάπας με τη συμπροσευχή στο Βατικανό και τι έκανε. Λοιπόν, απορρίπτουνε την Ιερά Αποκάλυψη λοιπόν. Γιατί δεν ασχοληθήκατε, κύριε, εδώ ασχολήθηκαν οι πάντες. Δεν είναι, κύριε, ξαναδείς κάτι. Δεν είναι ακοντράριο, δεν βγαίνει ότι αν επειδή δεν έχουν γράψει απορρίπτεις κάτι, μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να γράψουν ή μπορεί να μην το ξέρουν το θέμα σε βάθος όπως το έκατσες και το σπούδασες εσύ, ας πούμε. Α, όχι. Δεν επιτρέπεται σε ένα Μητροπολίτη να μην ξέρει την Ιερά Αποκάλυψη.
την αποκάλυψη. Και να μην ξέρει Μαρία μου, φτενόμενα. Την αποκάλυψη που την ξέρει. Ένα λεπτό. Την αποκάλυψη που την ξέρει ο Κυπριανός και πρέπει να την ξέρει και την ξέρει. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να μην έχει τα κότσια ή μπορεί να μην αντέχει να γράψει. Γιατί η αποκάλυψη δεν είναι κανένα παραμύθι για την κοκκινοσκουφίτσα ή για την όμορφη του τέρας. Ο Παπακαλύβας γράφει παραμύθια. Όχι, ο Παπακαλύβας, κοίταξε να. Τότε ασχολήθηκε με το θέμα και έγραψε λεπτομαρία. Ο Παπακαλύβας έχει την αντοχή, έχει την αντοχή τη θεολογική και τη μόρφωση να γράψει. Και γράφει. Εσύ ξαφνικά. Και ο Κυπριανός δεν έχει. Μπορεί να μην έχει. Α, δεν έχει. Μπορεί να μην έχει. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει, ένα λεπτό. Μπορεί να μην έχει. Αυτό δεν είναι μέτρο συγκρίσεως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι μέτρο συγκρίσεως. Και εσύ είσαι μία καλλιτέχνης, υπήρξες μία αναγνωρισμένη τραγουδίστρια σε δύσκολες εποχές για τον τόπο και μπήκες σε αυτό το, το προμαχώνα, έχεις πιάσει αυτό το προμαχώνα και μάχεσαι και μέσα και πάνω από το φρούριο και έξω από το φρούριο για το 666 για το χάραγμα. Δεν έχει όμως τις ικανότητες μια το ίδιο τραγουδίστρια μαζί σου, η Βύση, η Κωνσταντίνα, όπως λένε όλες αυτές, να γράψει ένα βιβλίο ή να ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι ο κάθε Μητροπολίτης σήμερα, όποιος και αν είναι αυτός και όπως και αν λέγεται, δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα Σέγγεν και με το θέμα 666, με την Ιερά Αποκάλυψη. Μα γιατί τότε άμα είχαν ασχοληθεί, δεν θα είχαμε φτάσει. Δεν θα κάναμε την απόψινή εκπομπή. Γιατί δεν θα την κάναμε. Δεν την κάναμε την απόψινή εκπομπή. Αν είχαν ασχοληθεί. Μα αυτό λέμε. Άμα είχαν ασχοληθεί και εσύ που χτύπησες τις πόρτες αυτές για να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση. Όχι της ταινίας μόνο, αλλά και γενικότερα στα συμφέροντα, ας πούμε, να προχωρήσει αυτός ο πόλεμος κατά τη συνθήκη του Σέγγεν του 666, θα είχες βρει μια ανταπόκριση. Δεν βρήκες, μου είπες, δεν βρήκες από κανέναν Μητροπολίτη της κρατούσης Εκκλησίας ανταπόκριση. Ναι ή όχι, έτσι δεν μου είπες. Λοιπόν, άρα τι ξέρουνε. Είτε το ξέρουνε το θέμα, ή άρα είναι βουτυγμένοι μέσα στη συνθήκη του Σέγγεν και πρώτοι θα πάνε να σφραγιστούνε. Βεβαίως και δεν εντάξει, και πρώτοι θα πάνε. Αυτό σου λέω. Το λαό του Θεού γιατί τον προτρέπουνε να σφραγιστεί. Κοίταξε. Αυτοί να σφραγιστούνε. Αυτοί να άλλο αυτό, μα γι' αυτό σου λέω. Τον λαό του Θεού γιατί τον προτρέπουνε να σφραγιστούν. Άμα σφραγιστούν και αυτοί θέλουν να έχουν και το λαό του Θεού κοντά λοιπόν, του. Γιατί. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη σφραγίδα του Σατανά, πρέπει να την πάρει και εσύ τη σφραγίδα του Σατανά. Εσείς κύριοι θέλετε να σφραγιστείτε. Εκείνος ο οποίος δεν θα σφραγιστεί από το που θέλει να μην σφραγιστεί, εγώ πιστεύω, από το λαό του Θεού, δεν θα ακούσει τους δεσποτάδες, γιατί έχει μάθει πλέον, Μαρία μου, έμαθε πλέον ο λαός, ο πιστός λαός του Θεού, όπως το λέει συνήθως ο Καδιώτης, έμαθε ακριβώς τι κέρατα βερνικωμένα είναι αυτοί οι δεσποτάδες μας, δυστυχώς. Πέρα από λίγες εξαιρέσεις, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη, τον αγώνα τον κάνει ο Καντιώτης, τον αγώνα τον κάνει όσο μπορεί πολύ μεγάλη ηλικία ο Μεσσηνίας, τον αγώνα τον κάνουν κάποιοι άλλοι. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι στο αυτό καλάθι γεννήματα εχιδνών. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να μου καταθέσεις, να σε ρωτήσω, είναι δυνατόν να αφαιρούν το δικαίωμα από ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας, γιατί και εσύ πιστό μέλος Εκκλησίας είσαι και εγώ πιστό αγωνιζόμενο μέλος Εκκλησίας είμαι, να αφαιρούν το δικαίωμα επειδή είμαι γένους θηλυκού να μην μιλάει δουράκι? Όχι. Ποιος έχει το δικαίωμα αυτό? Κανένα δικαίωμα. Λοιπόν, κανένα δικαίωμα. Λοιπόν, μα κανένα δικαίωμα. Μέχρι σήμερα ο Χριστός δεν απετάνθη μόνο σε άντρες, δεν αγκάλιασε με τη στοργή του και με το νόημα της αποστολής του, δεν αγκάλιασε, ας πούμε, μόνο σερνικούς. Αγκάλιασε και θηρικούς και έμελε, ας πούμε, εκείνο το περιβόητο Σάββατο. Αυτό είναι το απάβγασμα της χριστιανοσύνης και της δυνάμεως, νομίζω, εδώ του θεανθρώπου που ήρθε εδώ, να λέει Μαρία η Μαγδαλή και η άλλη, διαγενωμένο του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαλή και η άλλη Μαρία. Δεν είπε ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης. Έθεσε τη γυναίκα εκεί που την έθεσε. Άλλωστε είπε ούτε άρσεν ούτε θήλη τώρα. Εάν θέλουμε να κατατάσσουμε τα πράγματα και να τα χωρίσουμε τώρα σε κατηγορίες ή οτιδήποτε, αυτά είναι μια άλλη όχι ιστορία. Όχι, και να αμφισβητηθεί ενός πιστού μέλους της Εκκλησίας αγωνιζομένου, να αμφισβητηθεί ο αγώνας, αυτό θέλουν. Αυτό είναι όχι, ο στόχος εσένα, τους. Το εκείνο που ήταν ο στόχος τους και χαίρομαι διότι απέχεις από αυτή την οδό, η οποία ήταν ένας δρόμος που έκρυβε πάρα πολλές νάρκες, πάρα πολλές παγίδες, ότι εσύ δεν έχεις καμία δουλειά με τα αυστηρώς κλειστά θεολογικά θέματα. Εσύ
έχεις δουλειά, αγωνίζεσαι για την πίστη, για την πίστη, χωρίς να μπαίνεις σε θεολογικά θέματα, τα οποία είναι θέματα εγκεφάλων θεολογικών, σπουδασμένων απάνω στη θεολογία και. Εσύ πιστεύεις, εγώ λέω φερπή για τον εαυτό μου. Ναι, δίκη Ρώσου χωριάτου. Εδώ, μπράβο, εγώ ναι. Πιστεύω δίκη Ρώσου χωριάτου. Ναι, ναι, ωραία. Και ο Ρώσος χωριάτης έπινε και τη βότκα του, έκανε και τις αμαρτίες του, αλλά πίστευε. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι εφόσον θα πάμε απάνω, ναι, δεν πρόκειται να κρυθούμε ούτε από τους ευσεβισμούς. Έτσι. Των οργανωσιακών παρατάξεων. Και είπα και χτες και το δήλωσα και έχω κάνει σήμερα, έχω δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα αντίον μου, ότι εγώ δεν διάβασα ούτε στο Σωτήρα ούτε στη ζωή κάποια λέξη μάχης. Μόνο στον Καντιώτη τα διάβασα αυτά, μόνο ο Καντιώτης μπήκε μπροστά, μόνο ο Καντιώτης μπήκε για όλες τις εκδηλώσεις μπροστά, μόνο και αυτός έφαγε, αν θυμάσαι, ξύλο. Και αυτός προφυλακίστηκε, και αυτός ατιμάστηκε, και αυτός, και αυτός, και αυτός. Όλοι οι άλλοι, ευσεβισμός, έχουμε κλειστεί στην Αγία Παρασκευή, έχουμε κλειστεί στα ωραία οικοτροφία, έχουμε δικό μας νεκροταφεία, έχουμε δικές μας εκκλησίες, έχουμε δικούς μας ζωικούς, έχουμε σωτηρικούς και δεν συμμαζεύεται το κακό. Και προπάντων, λοιπόν, και προπάντων. Και μάλιστα μου είπαν ότι δεν με βλέπουν και εγώ τους είπα, είχα μία δεσκασίλα. Εάν δεν με βλέπετε, να μην με βλέπετε ποτέ σας. Και προπάντων κάνουν κριτική εκ του ασφαλούς. Δεν πειράζει να κάνουν κριτική εκ του ασφαλούς. Εμείς κάνουμε κριτική, λοιπόν, και επί του ανασφαλούς και επί του ασφαλούς. Ναι. Δικαιωμά μας είναι. Ακριβώς. Να ανοίξουν σταθμό, να κάνουν και αυτή κριτική. Και να επαναλλάξουν τον κουμπί, άμα τους αρέσει. Και αυτό. Και άμα τους αρέσει να έρθουν και εδώ, να τους τα πω και εδώ πέρα, να τους, ναι, τα πω εδώ πέρα, να τους προκαλέσω. Ναι. Να μου πούνε οι της ζωής και του Σωτήρος που δώσανε μία φορά μία μάχη. Μία μάχη τα τελευταία χρόνια. Και καλά και με τον Σεραφείμ, και καλά με τον Βαρθολομαίο, και καλά με τον Παρθένιο, και καλά με τον Πέτρο, και καλά με τον Νέαν, και καλά με τον Ρώσο, και καλά και καλά και καλά. Και κατήγγυλα εδώ και τον Κατζηρούλη, τον Νικόδημο, ότι δεν έγραψε στον Ορθόδοξο τύπο ούτε μία λέξη. Το μόνο που αγωνίζεται έχει γίνει πλέον μητρομανής για τη μήτρα. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι έχει γίνει για τη μήτρα να ξαναγυρίσει, να γίνει Αττικής και Μεγαρίδας. Δεν του φτάνει μόνο Αττικής, θέλει και τη Μεγαρίδα. Λοιπόν, ας πάρει και τη Μεγαρίδα. Οι περισσότεροι έχουν, λοιπόν, μητρομανία. Εντάξει, λοιπόν, λοιπόν, από εκεί, εντάξει, και μετά, όταν βλέπουμε, λοιπόν, τέτοιες πορείες, μιλάμε για εσχατολογικά θέματα. Εμείς επανερχόμεθα τώρα στο θέμα των ενωτήτων, τι εμπεριέχεται στην κασέτα, για να ολοκληρώσουμε και να φύγουμε από τους αποστάτες κληρικούς, διότι εμείς δεν πειθόμεθα και ο λαός, ναι, δεν, ναι, αλλά πείθεται. Αυτοί κάνουν τον πόλεμο, ε. Μα αυτοί, ο Κυριός μας τι είπε, αφού με δίωξαν και μας διώξουσι. Και ότι το ιερατείον τον παρέδω και τότε, το ιερατείον τον παραδίδει και σήμερα. Και να είναι ευτυχείς αυτοί που επί θα διωχθούν, έτσι, να είναι κατ' ονοματός μου. Είναι κατ' ονοματός μου. Και συγχύζει, ωραία, τον κόσμο. Αυτοί, λοιπόν, θα προσπαθήσουν να βρούνε τώρα σημεία και τέρατα, κατασκευάσματα και σενάρια, όπως δεν κάνανε, πιάνε, Μαρία, κατά το παρελθόν, πιάνε, για να χτυπήσουν το συγκεκριμένο, δεν πιάνε, έργο. Δεν πιάνε, Ιερά Αποκάλυψη και ο αριθμός του κτίνους 666. Δεν πιάνε, Μαρία, δεν πιάνε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το έργο που κατά γενική νομολογία έτυχε κοινής αποδοχής και από ό,τι είπες και εσύ και από ό,τι το είδες και παρευρέθησες. Ωραία. Λοιπόν, μέσα αυτό το έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την ίδια την Εκκλησία, ναι ή όχι? Θα έπρεπε η ίδια Εκκλησία να το έχει κάνει το έργο αυτό για να ενημερώσει τους πιστούς και να έχουν μια παρακαταθήκη αντί από εκείνα τα στιγνά, τυπολατρικά φυλάδια που πουλάνε, τα στήρα που δεν καταλαβαίνει τι γράφουνε και τι λένε μέσα. Και δεν καταλαβαίνει η γριούλα να το δούνε τα παιδιά, να το δούνε, γιατί σήμερα είναι εσχατολογική χρόνη και μόνο η εικόνα πείθει, ο αιών της εικόνος είναι σήμερα. Οπτικοακουστικά θέματα πρέπει να έχουν τα παιδιά για να πιστούνε σήμερα, εκτός αν αμφιβάλλεις. Τώρα δεν είπα ούτε. Ωραία, έπτικο. Άμα αμφέβαλα δεν θα ήμουν, δεν θα φτιάξανε και τηλεόραση. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ο αιώνας της εικόνος και πρέπει η Εκκλησία να αναλάβει και να στηρίξει ένα τέτοιο έργο. Μαρία, και όχι... πάμε προς το τέλος, μια ώρα είμαστε μαζί. Μάλιστα. Τελειώνουμε, υπάρχει άλλη εκπομπή. Θα ξανακάνουμε εκπομπή, θα την αναγγείλουμε, θα δούμε το πρόγραμμα. Θα την αναγγείλουμε την εκπομπή, αλλά θέλω να κλείσω με αυτή την ταινία εγώ. Μπορεί να μου τη δώσω στα χέρια μου. Ναι, να στη δώσω, αλλά και να συμπληρώσω πριν κλείσεις με την ταινία. Πέσε. Ότι σε περίπτωση σεναρίων κατασκευασμένων από την πλευρά της μονής, της συγκεκριμένης, που θελήσουν να απαντήσουν, εμείς έχουμε όλοι την... Δεν νομίζω ότι, ναι, θελήσουν να απαντήσουν. Θα θελήσουν να απαντήσουν και να παραβρεθούν εδώ στο ίδιο desk που είμαστε μαζί, στο ίδιο βήμα.
θα μου δοθεί το δικαίωμα πάλι της απολογίας, γιατί το λέω ανοιχτά, διότι δεν μπορούν... Σου υπόσχομαι ένα βράδυ, εάν έρθουν να μιλήσουν, ναι, το δικαίωμα θα βγεις ανοιχτά στη γραμμή. Βεβαίως. Θα κάνουμε το πρώτο παράθυρο. Όχι παράθυρο. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο... Εδώ, ζωντανά. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε... Ζωντανά. Θα παρακαλέσουμε, ας πούμε... Επειδή θα δεν αθελήσουν οι καλόγεροι να είναι δίπλα σε μια γυναίκα. Γιατί δεν θέλουν ξέρω, μια ξέρω, γυναίκα, πας... τι έχει η γυναίκα, ξέρω, λέει, έχει. Έτσι θα θέλουν οι καλόγεροι, ας πούμε. Ναι. Θα αθελήσουμε λοιπόν να βγάλουμε και εμείς, να παρακαλέσουμε τον κύριο Θοδωρακάκη και τον κύριο Ρίζο να βγάλει ένα καραμπινάτο παράθυρο, να γίνουμε μικροί Ευαγγελάτη, να βγάλουμε ένα παράθυρο και τα λέμε. Δεν θέλουμε τέτοια, όχι. Τι θέλεις. Θέλουμε εδώ πέρα, τρεις θα μαζευτούνε, δύο θα μαζευτούνε. Και εγώ απέναντι εκεί για να απαντώ στην ίδια σύνθεση εδώ. Μάλιστα. Όταν θα γίνει λοιπόν. Εάν το δεχτούν, δεν το δεχτούν, τι θα κάνουμε. Εάν δεν το δεχτούν, εντάξει. Θα απαντήσεις ξεχωριστά. Λοιπόν, όχι, αν δεν το δεχτούν. Θα βγει στον αέρα, ναι, πάλι μαζί του. Όχι μαζί του, άμα δεν δεχτούν μαζί του. Εγώ δέχομαι πολύ ευχαρίστω και ωραία, αν δεν το δεχτούν αυτοί. Βγαίνω κι εγώ και για ανταπαντώ. Για να μην παραξηγήσει. Αλλά όμω, Γρηγόρη μου, εμεί δεν θα. Για να μην μπαίνει μετά και ψέλνει. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Εάν πούνε ότι δεν βγαίνουμε τη Μαρία Δουράκη, εμεί βγαίνουμε μόνοι μα. Ναι, δεν θα. Πρόσεξε, εγώ δεν θα μπω στην διαδικασία αυτή του απαντώ, ανταπαντώ, απαντά, ανταπαντά. Αυτά τα κατηνίστηκα. Εμείς δηλώσαμε εδώ ότι έχει καταγγελθεί το θέμα από το 1995. Εσύ μου σε βολεύει ένα άλλο πράγμα να σου έτσι πω. Και τον άμα δεν θελήσουν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν μαζί σου. Ναι, και θα βγαίνουμε απλά, και θα απαντάει ο ένας και θα απαντάει όχι, ο άλλος. 40 πράγματα. Ένα λεπτό. Δεν θελήσουν να βγουν. Ναι. Θα είναι μια ώρα εκπομπή. Μετά μόλις τελειώσουν και αποσυρθούν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας, θα βγούμε πάλι μαζί και θα συνεχίσεις εσύ. Μάλιστα. Θα απαντήσεις τα προηγούμενα όλα. Ναι. Θα τις σημειώσεις. Αυτό λέμε ότι μετά που θα αποσυρθούν εκείνοι θα μπούμε εμείς και μετά που θα ξαναποσυρθούμε εμείς θα ξαναμπούν εκείνοι. Όχι, και θα διαιωνίζεται το θέμα. Δεν γίνεται έτσι. Εάν θελήσουν, αν δεν θελήσουν, σου λέω. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν θελήσουν, κάτσε λογικά μιλάμε τώρα. Αν να έχουν το θάρρος και το σθένος να αντιμετωπίσουν αυτή τη συγκεκριμένη καταγγελία. Μην με σκάσεις τώρα απόψε. Μην με σκάσεις. Λέω, εάν δεν θελήσουνε. Ωραία. Και πούνε δεν θέλουμε να βγούμε, θα βγούμε μόνοι μας. Τι ωραία θα γίνει. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία όμως αυτή της απάντησης και ανταπαντήσεως. Θα κάνουμε μία φορά. Μαρία, ελληνικά μιλάμε, ελληνικά ωραία. Μιλάμε. Και θα μιλάς και εσύ ωραία και εγώ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν θελήσουνε και πούνε δεν βγαίνουμε με τη Δουράκη. Ωραία. Τι τους λέω. Ότι θα κάνουν την εκπομπή εκείνη και εμείς θα ανταπαντήσουμε. Ναι. Αλλά σου λέω και εγώ τώρα, γιατί δεν γίνομαι κατανοητή, Γρηγόρη μου, γιατί δεν θέλεις να με κατανοήσεις. Λέγε. Δεν θέλεις να με κατανοήσεις. Λέγε. Λοιπόν, ότι δεν πρέπει να μπούμε, γιατί αυτό θέλουν και αυτοί, να μπούμε στη διαδικασία του απαντώ, ανταπαντάς για να φεδρύνει το θέμα. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τον Κυπριανό και ας ξαναπεί ό,τι θέλει και ό,τι σενάριο εντάξει βγάλει από το κεφάλι. Ωραία, του. Εγώ θέλω να κάνουμε την επόμενη εκπομπή, έτσι, αφού αφήσαμε μεγάλο κενό, ναι, για να συνεχίσουμε το θέμα της κασέτας. Ακριβώς. Φίλοι και φίλες, δεν είπαμε τίποτα. Δυστυχώς ασχοληθήκαμε με τον Κυπριανό σήμερα και για την ταινία. Κοίταξε, ένα λεπτό. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς. Ευτυχώς, ένα λεπτό. Ευτυχώς, γιατί εσύ μου ρίχτηκες. Μην τα ξεχνάς. Ένα λεπτό. Με πήρες το τηλέφωνο και άρχισες κύριε και εδώ και μου έλεγες ορισμένα πράγματα. Και σου είπα βγες και πέσα στον αέρα. Ναι, και δεν έχω κανένα μπορεί να είμαι ρόλο εγώ σε μία πλάνη, ας πούμε. Με λόγο να εντάξει, μην τα πω. Σαφώς, τα εντάξει. Είπα. Ωραία. Παλικαρίσα και ωραία. Τα δύο χρόνια φίλοι και πριν. Φίλες, άλλη μία εκπομπή έκτακτη. Στον αέρα τελείωσε Μαρία Δουράκη και ο Μιλών. Εκείνο που θέλω να σας πω, επειδή είδα την κασέτα, επειδή είδα την ταινία ολόκληρη, επειδή τη χαρακτήρισα Μπεν Χουρ και η Μαρία Δουράκη έδωσε απόψε μια βασική απάντηση για το θέμα των χρημάτων, ακούσατε, υπήρξαν δωρητές οι οποίοι απέσυραν την δωρεά μετέπειτα, τη σκήνων ρήμας πειθόμενοι, υπήρξαν κάποιοι εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να κλείσει αυτή η ιστορία της κασέτας. Η Μαρία Δουράκη δεν έχει υπογράψει ούτε χαρτιά, ούτε για συμβόλαια έχει κάνει τίποτα. Απλώς βρέθηκαν κάποιοι, όπως βρισκόμαστε πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, να χρηματοδοτήσουν αυτή την ταινία. Η οποία, πάλι επαναλαμβάνω, είναι μια ταινία αξιόλογη. Μπορεί προσωπικά να είπα κάποτε και το, μπορώ να επιμείνω και τώρα ότι έχω κάποιες μικρές διαφωνίες. Θα τις πω σε άλλη εκπομπή στη Μαρία τη Δουράκη για την κασέτα. Εκείνο όμως που θέλω να πω, η κασέτα αυτή πρέπει να μπει σε όλα τα σπίτια. Δεν είναι κασέτα, επιμένω, δεν είναι κασέτα υπεράσπισης ορθοδοξίας.
είναι υπεράσπιση γενικότερα του χριστιανισμού. Και όπως τα ξέρετε όλοι πολύ καλά, αυτές τις δύσκολες ώρες του ηλεκτρονικού φακελώματος, τις δύσκολες ώρες του χαράγματος, τις δύσκολες ώρες όπου η προσωπική μας ζωή θα μπει σε κάποια πλαστικά κομματάκια και θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή με ποιον μιλάς, με ποιον συνευρίσκεσαι, με ποιον πορεύεσαι, τι σκέπτεσαι, τι λεφτά έχεις απάνω σου, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα θάρρος, υπάρχει και μια ελπίδα πολύ ζωντανή από την Ευρώπη που έρχεται. Τεράστιο αγώνα κάνει και η Εκκλησία εναντίον των ηλεκτρονικού φακελώματος των Προτεσταντών. Λοιπόν, είναι θέμα χριστιανοσύνης. Δεν είναι μόνο Ορθοδοξίας. Θα το πάρουμε γενικότερα. Και η Μαρία Δουράκη αυτή τη στιγμή έχει κάνει μία κασέτα η οποία έχει πάνω της τη σφραγίδα του Παγκόσμιου Κύρους. Είναι μια δουλειά πρωτότυπη, είναι μια δουλειά που ήθελε πάρα πολύ αίμα, ψυχής, αγωνία, αγώνα, δάκρυα πολλές φορές. Είναι μια ταινία την οποία επιμελήθηκε η ίδια ως σκηνοθέτης, ως σεναριογράφος, ως τα πάντα, ως τεχνικός, τα πάντα για να βγει σε μια ταινία στην πιο τέλεια μορφή που θα μπορούσε να γίνει. Είναι μια πετυχημένη κραυγή αγωνίας, αληθινής αγωνίας για όσα απειλούμεθα να γίνουν σε βάρος της προσωπικής μας ελευθερίας και σε βάρος της πιστεώς μας. Μέσα στις ημέρες που θα ακολουθήσουν, μέχρι την Κυριακή, θα ανακοινωθεί η επόμενη εκπομπή μαζί με τη Μαρία Δουράκη, η οποία τουλάχιστον θα είναι 2 ώρες. Καλή σας νύχτα.